Την ώρα που στην ελληνική κοινωνία μετά και την πανδημία αποτυπώνεται σε απόλυτα δραματικό τόνο έκρηξη περιστατικών βίας που υποδηλώνουν την ύπαρξη ψυχικών διαταραχών σε παιδιά και φήβους, η πολιτεία επιλέγει αντί να προλάβει τέτοιες εκρήξεις να τις αφήσει να γίνουν περιστατικά στα επίγοντα των νοσοκομείων. Υπό αυτό το πρίσμα και μόνο μπορεί να γίνει αντιληπτή η πλήρης αποδυνάμωση του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Φήβων Ηρακλείου, που καλύπτει τις ανάγκες και του Λασιθίου και το οποίο λειτουργεί μόνο με μία παιδοψυχίατρο, της οποίας μάλιστα η σύμβαση ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Είναι συνειδητή πολιτική επιλογή το ότι δεν ενισχύονται αυτές οι δομές. Για να ενισχυθεί ο ιδιωτικός τομέας, η ψυχική υγεία είναι ένα φανταστικό φιλέτο για τους ιδιώτες. Για όλη την Ανατολική Κρήτη ήταν το μοναδικό κέντρο όπου κανείς, ένας γονιός ή ένα παιδί μπορούσε να ζητήσει βοήθεια για αναπτυξιακά ή ψυχολογικά προβλήματα των παιδιών. Τώρα που αυτό έχει υποβαθμιστεί με αυτόν τον τρόπο και πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα κλείσει τελείως, σημαίνει ότι δεν υπάρχει δημόσια δομή η οποία θα υποστηρίζει παιδιά και γονείς που θα έχουν τέτοιου τύπου προβλήματα. Στο κέντρο για το οποίο εδώ και αρκετό καιρό έχει υπάρξει σειρά αιτημάτων, το προηγούμενο διάστημα λειτουργούσε με 3 παιδοψυχιάτρους, επίσης μικρός αριθμός για τον όγκο των παιδιών και φήβων, στα οποία γίνεται διάγνωση ή συνταγογράφηση. Μία από τις παιδοψυχιάτρους τέθηκε σε αναστολή εργασίας και η διευθύντρια, υπό το βάρος και την πίεση, σε συνδυασμό με την εντολή να κάνει εφημερίες και στο νοσοκομείο, παραιτήθηκε. Η μοναδική συμβασιούχος παιδοψυχίατρος καλύπτει ένα τεράστιο όγκο παιδιών και φήβων με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τις καθυστερήσεις. Έχουν αφήσει στο έλεος του Θεού την ψυχική υγεία και ιδιαίτερα την υγεία των παιδιών και των εφήβων, γιατί για τις κυβερνήσεις αποτελεί ένα κομμάτι που θέλουν να το παραχωρήσουν σε ιδιώτες και στις ΜΚΟ. Η πρώιμη παρέμβαση είναι σημαντική, όπως λέει και η επιστήμη, γι' αυτό χρειάζεται από πολύ νωρίς να συμβεί αυτό. Και αν δεν γίνει αυτό από δημόσιες και δωρεάν δομές, αυτό θα γίνει από ιδιωτικές, που σημαίνει ότι η πρόσβαση των παιδιών θα είναι ελάχιστη, δηλαδή ελάχιστα παιδιά θα έχουν τέτοια πρόσβαση, που σημαίνει ότι τα ζητήματα ψυχικής υγείας των παιδιών θα διαιωνίζονται και θα διωγγώνονται όλο το επόμενο διάστημα, καθώς οι οικογένειες σήμερα δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τέτοια κόστη. Για μεθοδευμένη κίνηση που στέλνει στον ιδιωτικό τομέα την ψυχική υγεία, έκαναν λόγο μέλη του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, μέλη της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος και μέλη του Σωματείου Νοσοκομειακών Γιατρών, που διευκρίνησαν ότι εν έτη 2022 παιδιά και έφηβοι με ψυχικές διαταρχές στην Κρήτη αφήνονται να γίνουν σοβαρά περιστατικά για τα επίγοντα των νοσοκομείων, αν οι γονείς τους δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν αδρά για να τα βοηθήσουν. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά που θα φτάνουν πια στα νοσοκομεία θα είναι περισσότερο κακοποιημένα από ότι ερχόντουσαν στο ιατροπαιδαγωγικό, γιατί ερχόντουσαν νωρίτερα. Είναι πάρα πολύ απλό. Κοστίζει πολλά που δεν μπορεί να δώσει σε αυτή την περίοδο, όπου οι λογαριασμοί του ρεύματος είναι δυσθεώρατοι, όπου τα ενίκια έχουν εκτοξευθεί, όπου γενικότερα το κόστος ζωής έχει αυξηθεί δραματικά, χωρίς αντίστοιχη αύξηση στους μισθούς και στο εισόδημα των οικογενειών. Και πραγματικά είναι εγκληματική πολιτική επιλογή να αφήσουν αυτές τις οικογένειες στο έλεος.